Είμαστε στη ΔΕΘ, είμαστε στο στούντιο της Ναυτεμπορικής, στο περίπτερο 18, εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε κάποια από τα σημεία της χθεσινής ομιλίας του κ. Τσίπρα, με πάρα πολλά ενδιαφέροντα σημεία, σε ό,τι αφορά κυρίως θεσμικά και οικονομικά θέματα. Έχουμε μια σειρά από καλεσμένους και από τους οποίους ζητούμε διευκρινήσεις ή τέλος πάντων εκτιμήσεις. Και είναι σίγουρο ότι όλα αυτά δημιουργούν μια πολύ ενδιαφέρουσα πρώτη ύλη για τη συνέντευξη τύπου σε περίπου 50 λεπτά από τώρα, εδώ δίπλα στο βελίδιο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κ. Τσίπρα. Μαζί μου είναι η καλή συνάδελφος και φίλη κυρία Λέτα Καλαμαρά. Λέτα μου. Τάκη, καλό μεσημέρι. Βεβαίως. Περιμένουμε. Θα είμαστε εδώ, στον αέρα, στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και περιμένοντας τη συνέντευξη τύπου του κ. Τσίπρα. Και στο μεταξύ, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την συνάδελφο πάνω απ' όλα, αλλά και βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Αυγέρη. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Να σας καλωσορίσω στην πόλη μας και να πω καλή επιτυχία σε αυτό το εγχείρημα, αλλά να ξέρετε ότι θα είναι επιτυχές. Γιατί από αυτόν εδώ το χώρο, από τη Θεσσαλονίκη, είχαμε τη γέννηση σε αυτό το χώρο και του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, όλης της καινοτομίας. Θεωρώ επομένως ότι το εγχείρημα θα έχει επιτυχία, να μακροημερεύσει. Χρειαζόμαστε μέσα, χρειαζόμαστε δημοσιογράφους, τεχνικούς που να εργάζονται και με ελευθερία και παρησία να επιτελούν ένα τόσο κρίσιμο και καθοριστικό έργο. Τώρα, συμπίπτουν οι ιδιότητές μας, ναι. Λέγαμε με την Νικόλ νωρίτερα, να ρωτήσουμε για την αναφορά του κ. Τσίπρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και μια γενική θυμηδία στο βελίδι όταν αναφέρεται. Πολύ. Δεν ξέρω αν ήσασταν μέσα για να πάρετε. Ναι. Δώστε μας να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό. Μίλησε για ενίσχυση των εφημερίδων και των ιστοτόπων. Άφησα απ' έξω τα ηλεκτρονικά μέσα. Θα τα εξειδικεύσει και όλα όσο σε ό,τι αφορά στο πρακτικό κομμάτι. Νομίζω ότι το πιο εμβληματικό είναι ότι θα επανέλθει η προτέρα κατάσταση, δηλαδή οι 400 θέσεις, κατοχυρωμένες θέσεις εργασίας, το οποίο απεμπόλησε πλέον η κυβέρνηση και με μια νομοθετική ρύθμιση που πέρασε πριν από λίγες μέρες. Αυτό που πρέπει να αποκατασταθεί είναι ότι όταν μιλάς για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα σηκώνεται όρθιο ένα πλήθος στο Γιάννης Βελίδης και θα γελά. Ακριβώς γιατί έχει χαθεί η αξιοπιστία. Πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις και κυρίως εγώ βάζω τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που υπηρετούν το δημοσιογραφικό λειτουργήμα, το επιτελούν υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, ειδικά σε συνθήκες που κατατάσσουν τη χώρα μας στον αριθμό 108 στην αξιολόγηση. Είναι επομένως ένα ζήτημα θεσμικό το να αποκατασταθεί αυτή η σχέση, το να μην αισθάνεται ένας δημοσιογράφος ή να μην θεωρεί δεδομένο ότι παρακολουθείται από ένα καθεστώς που τον θεωρεί επικίνδυνο γιατί ερευνά τα έργα και τις μέρες του. Για οικονομική ενίσχυση, μάλιστα. Η οικονομική ενίσχυση σε λίγο θα εξειδικεύσει ο κύριος Τσίπρας ακριβώς τι εννοεί. Υπήρχαν πάρα πολλά θέματα που θα μπορούσαν να είχαν αναπτυχθεί σε μια ομιλία, αλλά όπως καταλαβαίνετε, η οικονομία μιας ομιλίας δεν επιτρέπει όλα να εξειδικευθούν. Ούτως ή άλλως, και ο Πρωθυπουργός πριν από μία εβδομάδα άφησε χρόνο και χώρο και στους υπουργούς να εξειδικεύσουν και να δώσουν εικόνα σε αυτές τις εξαγγελίες που έχουν κυρίως το χαρακτήρα τίτλων. Και νομίζω και η παρουσίαση αυτού του προγράμματος ήταν αρκετά πρωτοπόρα και καινοτόμα. Είχαμε τον Αλέξη Τσίπρα από τη μία πλευρά, αυτό που λέμε split στην εικόνα, και από την άλλη σε τίτλους τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η νέα προοδευτική διακυβέρνηση που ελπίζουμε ότι θα έρθει σύντομα στη χώρα μας. Ο αντίλογος στο Θεσσαλονίκη 14 είναι ότι δεν καταφέραμε γιατί είχαμε μπροστά μας παραλάβαμε μια χώρα οικονομικά διαλυμένη που δεν είχαμε που να πατήσουμε και βέβαια τις απαιτήσεις των δανειστών. Σήμερα, αν αύριο στην απλή αναλογική κάνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργασίας, τι θα παραλάβει, μια χώρα η οποία έχει ένα πορτοφόλιο 80 δις που μπορεί να ξοδέψει ή μια χώρα χρεοκοπημένη? Κυρίως έχουμε μια δημοκρατία χρεοκοπημένη, κύριε Σπυλιόπουλε. Και αυτό είναι το βασικό. Και θα έλεγα ότι εχθές αυτό που έδωσε ως αέρα νίκης ο Αλέξης Τσίπρας δεν ήταν η νίκη για μια εναλλαγή απλά στην εξουσία, ένας πρωθυπουργός, μια κυβέρνηση που δεν τα έκανε καλά και ενδεχομένως υπάρχουν προσδοκίες από μια άλλη κυβέρνηση να τα κάνει καλύτερα. Μιλάμε πια για την προσδοκία, για την αποκατάσταση της τροφής της αποψηλωμένης δημοκρατίας την περίοδο διακυβέρνησης. Τα λεφτά υπάρχουν. Είναι διαφάνεια, τρόπος με τον οποίο κάνεις ιεραρχείς τις ανάγκες και δεν πρέπει να βάζεις. Έβαλε ένα παράδειγμα ο Αλέξης Τσίπρας εχθές, ότι τα πρώτα 500 εκατομμύρια, για παράδειγμα, που θα διανεμηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, προορίζονται σε καμιά 10-12 επιχειρήσεις. Ο μικρομεσαίος, ο έμπορος, δεν έχει μέρισμα σε αυτή την προσδοκία. Και να σας πω κάτι,
Κάθε φορά, δηλαδή σε αυτή τη διαχρονία των 3 χρόνων διακυβέρνησης Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας συναντάται με τους φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Μονίμως και με ιδιαίτερη ένταση αυτή τη φορά, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου λέει το εξής. Στο λεξιλόγιο του κυρίου Μητσοτάκη δεν υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θυμόσαστε τι έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι πρέπει αυτοί να εξαφανιστούν και να απορροπηθούν από τα μεγάλα συμφέροντα. Σας ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Γεωργιάδη.